Ξεκινήσαμε εδώ και τρεις εβδομάδες, είναι η τρίτη αρχή της τρίτης εβδομάδα την προετοιμασία μας. Ξεκινήσαμε μικροπροβλήματα, μικροτραυματισμούς που σιγά σιγά στην πορεία γίνονται καλύτερα πράγματα, προσαρμόζονται στα δεδομένα της προπόνησης, της έντασης. Η προπόνηση συμπεριλαμβάνεται με αρκετά τρεξίματα και με βάρη και όλα αυτά και σιγά σιγά οι κοπέλες μπαίνουν σε ένα ρυθμό για το απαιτητικό πρωτάθλημα που έχουμε να κάνουμε το καλοκαίρι στην Αυστρία. Έχουμε και μικροτραυματισμούς που ίσως μας στερήσουν τη συμμετοχή, ακόμα αυτό βλέπουμε. Δεν έχουμε, περιμένουν τους γιατρούς να μας πούν πότε θα είναι ok από τους παίχτρες για να μπουν να συμμετέχουν στην προπόνηση. Κατά τα άλλα, είμαστε σε καλό δρόμο για τις τρεις εβδομάδες, δύο γεμάτες και αρχές της τρίτης εβδομάδας. Είμαστε σε καλό δρόμο όσο αφορά της τακτικής και το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια αυτή την προσπάθεια με αυτή τη συγκεκριμένη φουρνιά. Έχουμε μια μικρή εμπειρία για το U16 της ίδιας φουρνιάς. Όταν θα πάμε τώρα στο πρωτάθλημα θα συναντήσουμε τις ίδιες παίχτριες, οπότε ένα περίπου ξέρουμε το επίπεδο που θα συναντήσουμε και θέλουμε μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια να δούμε πώς βελτιωθήκαμε, τι λάθος κάναμε κατά τη διάρκεια, πού πρέπει να βελτιωθούμε για τις επόμενες χρονιές που θα έρθουν. Και σίγουρα ο στόχος είναι να είμαστε καλύτεροι από ό,τι άλλες χρονιές που συμμετείχαμε στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό σημαίνει μια καλύτερη θέση, λίγο πιο ανταγωνιστικά τα παιχνίδια. Σίγουρα δουλεύουμε σε καλό ρυθμό, ελπίζω τα αποτελέσματα να μας δικαιώσουν με τη δουλειά που κάνουμε. Ταλέντο υπάρχει, αλλά χωρίς δουλειά μένει πάντα ταλέντο. Αυτό που λέμε πάντα στις κοπέλες και νομίζω στα τρία χρόνια που είμαστε με τον coach τον Μιχάλη, καταφέραμε να τους περάσουμε την εικόνα του εξωτερικού να δουλεύουν και στο γυμναστήριο, όχι μόνο τον μπάσκετ. Το ταλέντο, θα σταματήσει να υπάρχει ταλέντο αν κάνει προπόνηση μόνο τρεις φορές την εβδομάδα και δύο φορές την εβδομάδα. Είναι κάποιες ώρες προπόνηση που πρέπει να καταβάλουν κάτω όλοι οι παίχτες για να μπορέσουν να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα του επίπεδου Β κατηγορίας, να δεωθούμε στις μεσαίες θέσεις και να προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε πιο ψηλά. Προς το παρόν είμαστε στις θέσεις που, όπως θα σας έρθει, μια τρίτη κατηγορία, μια δεύτερη κατηγορία. Προσπαθήσουμε. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, θέλουμε να δούμε τι διαφορά κάναμε στις παίχτριες σε αυτά τα τρία χρόνια στο σωματικό κομμάτι. Γιατί θεωρώ μπασκετικά δεν υστερούμε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Και θα είναι ενδιαφέρον να δω το αποτέλεσμα που θα βγάλουμε τέλος του τουρνουά που θα πάμε. Αλλά ταλέντο σίγουρα υπάρχει. Αυτό που λέω πάντα και στους παίχτες μου και στις παίχτριες τώρα εδώ είναι ότι πρέπει να δουλεύουν συνέχεια. Τώρα είναι το καλοκαίρι που αν δεν έχεις εθνική πρέπει να δουλεύεις 100%.